αρέσει η μελιτζάνα. Σε μένα. Ωραία είναι. Η μαμ. Η μαμ μπαϊλντή. Έχω βάλει και φετούλα μέσα. Έχω βάλει και πολύ φέτα. Γεια σου, ρε Βασίλη. Έχω κάνει και ένα μυστικό που θα το ανακαλύψουμε τρώγοντάς την μετά. Είναι κλασικό ημάμ. Κλασικό ημάμ και θέλει και ψωμί. Αλλά έχω κρύψει ένα μυστικό μέσα που δεν σας λέω τι. Θα το δείτε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και να δοκιμάσω. Ωραία. Λοιπόν, πιάτα έχει πίσω, πιρούνια, ξέσπουν τα πράγματά σου. Να δούμε, μ' παρακαλώ αρέσει, πολύ, Λιτζάνα, την κάρτα με τα υλικά. Δείτε τι ωραία εικόνα. 8 μελιτζάνες. Υποτίθεται μαγειρεύουμε για 4 άτομα. Εγώ έχω κάνει 128. Δεν πειράζει, θέλω να φάνε όλοι από μία. Θες σπάτουλα? Θα φέρω. Εδώ κάτω είναι. Έχει τη γωνία κάπου. Θα τη βρεις. Μπράβο. Λοιπόν, 8 μελιτζάνες. 1,5 κιλό κρεμμύδια ξερά. Μην τσιγκουνευτείτε, γιατί αυτά μαζεύουν και γίνονται τσουρούτικα. Οπότε, μπράβο. Ωραία. Οπότε μαζεύουν πάρα πολύ. 1,5 κιλό το λιγότερο, έτσι. Μισό ματσάκι μαϊντανό. Ένα φλιτζάνι τριμμένη ντομάτα φρέσκια ή περίπου μια κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ, αν δεν έχετε. 3 σκελίδες σκόρδο, minimum. 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο για να σοτάρετε τα κρεμμύδια. 500 γραμμάρια φέτα, ανάλογα με τα κέφια, από 200 ως 500, ανάλογα πόσο θέλετε να βάλετε μέσα, και λίγο αλάτι. Και να μην ξεχάσουμε το σπορέλαιο για να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ στη μεγάλη μαντεμένια κατσαρόλα. Πολύ κρεμμύδι. Είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Μαζεύει πολύ το κρεμμύδι. Φαντάσου, το πρωί καθαρίσαμε, δεν ξέρω σε κιλά, μία γεμάτη κατσαρόλα τέτοια κρεμμύδι. Τίγκα όμως, έτσι. Ωραίο είναι, έχει αλάτι. Και μαζί με τα υλικά όλα, ντομάτα, μαϊντανό, τι άλλο βάζω μέσα. Έχουν λιώσει, έχουν καραμελώσει τα κρεμμύδια. Και πολύ μαϊντανός, έτσι. Παιδιά, έχει πολύ πλάκα όταν κουπάω πάνω στην εστία. Κάτι κάνει το θόρυβο που κάνει το ψυγείο στο σπίτι μου και πάντα τρομάζω. Και κοιτάω το ψυγείο να ανοιχτώ. Έχει καταλάβει κάτι διαφορετικό όμως μέσα? Έχω κάνει μια πολύ μικρή παρέμβαση. Πάρα πολύ μικρή παρέμβαση. Λοιπόν, έχω βάλει στη μελιτζάνα, μέσα στη βαρκούλα αυτή, να πριν, λίγο πριν βάλω τη γέμιση, ελάχιστο κίτρινο κάρι. Τη σκόνη. Είναι δικιά μου προσθήκη. Είναι νόστιμο, αλλά δεν καταλαβαίνω τι κάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό το μπαχαρικό εξαφανίζεται και νοστιμεύει τη μελιτζάνα και την κάνει πιο κρεάτινη. Να το. Το βλέπετε, κίτρινο κάρι τα έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ και στα μπακάλικα να πας. Στα σακουλάκια το έχουν το κάρι το ειδικό, εντάξει. Θα μας πεις ένα μυστικό για τις μελιτζάνες. Μυστικό για τις μελιτζάνες. Τι μελιτζάνες διαλέγουμε? Είναι τσακώνικες αυτές. Οι μακρόστονες μου αρέσουν εμένα, αυτές που είναι οι μικρούλες, πάνε δύο στη μερίδα. Να τη δέσει τα παπουτσάκια που μου αρέσουν τούμπανο φουσκωτά σαν προβατάκια, εντάξει. Μένα μου αρέσουν δύο στη μερίδα. Αυτή που πήρες και ακόμα μία. Μπορείτε να τις χαράξετε και να τις ψήσετε στο φούρνο, καλά λαδωμένες με ένα πινελάκι. Όμως ειδικά αυτή η ποικιλία, αυτές οι μοβ, να μην λέμε τσακώνικες, γιατί να σεβόμαστε πώς λέγεται, ρε παιδί μου, την παραγωγή ενός τόπου, μπορεί αυτές να μην είναι τσακώνικες συγκεκριμένες, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Αυτές οι μοβ, λοιπόν, οι μελιτζάνες, είναι λίγο στεγνές. Είναι καλό για το φαγητό μας αυτό. Δεν έχουν πολύ γρασία, οπότε εγώ τις τηγανίζω. Μ' αρέσουν τηγανιτές. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, όταν κάτι μπορώ να το κάνω ψητό αντί για τηγανιτό και να είναι το αποτέλεσμα ωραίο, το κάνω. Π.χ. μουσακάς. Ναι. Εντάξει. Αλλά εγώ δηλώνω δημόσια ότι μουσακάς με ψητές μελιτζάνες δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ θέλω μουσακά με τηγανιτές μελιτζάνες. Εντάξει. Ημάμ. Είναι άλλη γεύση. Πάμε στο ημάμ τώρα. Στο φούλι φωτιά, τηγανίζουμε τις μελιτζάνες μας λίγες-λίγες, πλημμένες, καλά στεγνωμένες με ένα χαρτί, χαραγμένες όπως το έκανα, βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη σχισμή μετά. Είναι μέχρι κάτω. Όχι, όχι, μέχρι τη μέση περίπου. Εντάξει. Και σε μια δεύτερη κατσαρόλα, σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά, αχνίζουμε, είναι σωστή λέξη κατά τη γνώμη μου, σοτάρουμε τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια λοιπόν αυτά τα έβαλα λίγο πριν βγούμε τώρα, 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Άρα έχουν ούτε ας πούμε 10 λεπτά. Θέλουν σίγουρα μισή ώρα τα κρεμμύδια. Μην βιαστείτε. Πολλοί σταματάνε εδώ πέρα και βάζουν τώρα την ντοματούλα και το μαντανό και τα μπαχαρικά, ό,τι βάζει ο καθένας. Και μετά το ημάμ βγαίνει νερουλιαστό. Το κρεμμύδι έχει πολλά νερά ακόμα μέσα. Και αν αυτό το κρεμμύδι το βάλεις μέσα στη μελιτζάνα, το ταψί θα γίνει σαν σούπα μετά. Μάλιστα. Εδώ το ημάμ πρέπει να είναι έτσι. Κοιτάξτε, το φέρνω εδώ και θα το κουνάω απαλά. Να δείτε πόσο λίγο ζουμάκι έχει μέσα. Το βλέπετε πόσο λίγο ζουμάκι έχει μέσα. Πρέπει το ταψί σχεδόν να είναι στεγνό. Να έχει ξεραθεί από κάτω. Σχεδόν. Ίσα-ίσα. Δείτε εδώ στη γωνία πώς μαζεύεται το ζουμάκι. Λίγο λαδάκι να έχει, εντάξει. Το πάω στην άκρη. Και συνεχίζω με τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια εγώ έχω έτοιμη γέμιση, αλλά αυτά δεν θα τα ψήσω μισή ώρα τώρα. Θα υποθέσουμε ότι τα έχω ψήσει λίγο παραπάνω από εδώ μέσα. Εύκολο μέχρι εδώ, έτσι. Ωραία. Μισή ώρα κρεμμύδι λάδι
μέτρια φωτιά, κάθομαι από πάνω, χάζω ανακατεύω. Δεν χρειάζεται να κάνει συνέχεια έτσι για μισή ώρα, που και που. Τηγανίζω τις μελιτζάνες μου στο πλάι, τις ψήνω εάν θέλω στο φούρνο, το δέχομαι αυτό, απλώς δεν θα είναι τόσο τσίξες νόστιμο το φαγητό. Εντάξει. Και στο τέλος βάζεις σαλατάκι στα κρεμμύδια. Βάζω το κρεμμύδι τώρα, λίγο πριν ρίξω μέσα. Ρε, κάθε φορά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και εσύ πρόσεχε, έτσι. Εμένα μην σε απασχολεί για μένα. Εσύ πρόσεχε. Τηγανίζω τις μελιτζάνες μέχρι να μαλακώσουν. Ξέρεις τι έχει γίνει, μάλλον έχει μείνει λίγο νεράκι μέσα στο φιλαράκι του στο πράσινο και σκάει, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, πριν λίγες μέρες είχα βάλει στην κατάψυξη εδώ πέρα ντομάτα τριμμένη και επειδή δεν πετάω τίποτα, παρά χρησιμοποιώ την κουζίνα εδώ στο πλατό σαν να είναι κουζίνα αληθινή. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι η κουζίνα εδώ πέρα είναι κουζίνα μια εκπομπή και μπορούμε να έχουμε μέσα. Άρα είναι ντομάτα από κατάψυξη. Ναι, βρε, ντομάτα τριμμένη είναι. Για περισσέψω από μια άλλη μαγειρική, τη ρίχνω μέσα. Θα ρίξω μέσα μπόλικο πιπεράκι. Η φωτιά μου εδώ πάει στο full πλέον. Γιατί θέλω. Ωραία. Θέλω τα κρεμμύδια όταν είναι έτοιμη η σύβραση, η γέμιση, να μην έχουν πάρα πολλά υγρά μέσα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν αυτά πάνε στην άκρη, τα γατάκια μου θα χρειαστώ μετά, αλάτι, κάρι εδώ, μαχαίρι δεν χρειάζομαι, μεταφέρω τα ψί εδώ, που έχω τις έτοιμες μελιτζάνες, τις ψημένες. Εντάξει, τηγανίζω και αυτές εδώ πέρα, πιο πολύ για την εικόνα τις τηγανίζω, γιατί έχω τηγανίσει το πρωί τις μελιτζάνες μου. Αυτές είναι τηγανισμένες. Ναι, είναι τηγανισμένες. 9 η ώρα το πρωί, ο Βαγγέλης τις τηγάνισε και εγώ έκανα τη γέμιση δίπλα. Αυτό πάει εδώ. Και πάμε να τελειώσουμε τη γέμιση. Κοιτάξτε, σπάω την ντομάτα την κατεψυγμένη. Εσείς θα βάλετε φρέσκια τώρα, έτσι. Εγώ την είχα στην κατάψυξη. Μην μπερδεύεστε και με ρωτάτε μετά στο Instagram γιατί κατεψυγμένη. Τυχαίο είναι, έτσι. Συνεχίζω το άχνισμα. Πλέον βράζει το κρεμμύδι και η ντομάτα βγάζει τα υγρά της και αρχίζει και βράζει στο full.
Πάμε να βάλουμε μέσα τον μαϊντανό, που για μένα είναι, κάνει όλη τη διαφορά. Μισό ματσάκι σας λέω. Εξαρτάται τι ματσάκι. Εγώ βάζω ένα. Εντάξει. Έχει ματσάκια μικρούλικα και ματσάκια που είναι σαν αθοδέσμες. Βάζεις πολύ μαϊντανό. Εγώ θεωρώ ότι το φαγητό αυτό θέλει είναι βαρύ, αλλά ο μαϊντανός το λαφραίνει. Του δίνει μια δροσιά. Τώρα αυτό θέλει και το ψωμάκι, το είπε ότι θέλει. Το θέλει. Ψωμί και μπύρα και μετά να κοιμηθείς. Ευχαριστώ πολύ. Το ημάμι είναι υπέροχο φαγητό, αλλά εγώ μετά δεν θέλω να έχω δουλειά. Σκοπεύω να χρειαστεί να πάω κάπου ή να κάνω κάτι άλλο. Πιπέρι, αλάτι βάλαμε. Για μένα έχει τελειώσει η γέμιση. Αυτή είναι. Τώρα είναι κατά καλό καιρό ντάλα και θες να βάλεις μέσα και λίγα φιλαράκια δυο μου, που ταιριάζει πάρα πολύ. Μάλιστα. Θες να βάλεις και λίγο βασιλικό. Α, βάλτο να. Τώρα, αν σ' αρέσουν τα αρώματα παραπάνω εσένα. Μετά βάζεις και άλλη ντομάτα από πάνω, ναι, μαζί με τη φέτα. Δηλαδή έχει και η γέμιση την ντοματούλα της με τα κρεμμύδια τα οποία έχουν λιώσει. Να και λίγο βασιλικό, δεν είναι απαραίτητο, αλλά τον έχετε, δίνει ωραίο άρωμα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να γεμίζουμε γάζοντας τις μελιτζάνες. Πόση ώρα η μελιτζάνα θα η μελιτζάνα, δεν ξέρω, όσο θέλει. Εμείς τώρα τι ώρα τις έβαλα. Δηλαδή, τις έχω βάλει τώρα στον αέρα, τις έβαλα. Και έχουν 5-7 λεπτά, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι έτοιμες. Πέντε που λένε τα παιδιά από πάνω. Κοιτάξτε, βλέπετε, ανοίγουν. Αυτή που είναι πιο μεγάλη λίγο, αυτή εδώ, θέλει λίγο παραπάνω. Εντάξει, βλέπετε. Εντάξει, okay. Πώς του σκόνη, παράξενο, ε. Να, όχι, έτοιμοι είναι. Δεν χρειάζεται να είναι τηγανισμένες για να μαγειρευτούν, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, 5 λεπτάκια. Ωραία, ωραία, πάω αυτό πίσω. Πάω αυτό πίσω και πάμε τώρα, χωρίς να έχω τα λάδια μπροστά μου και το άγχος ότι θα πιτσιλιστεί κανείς. Βλέπετε η σύμβραστη ώρα που είναι. Κοιτάξτε πόσο ζουμάκι έχει κάτω. Ίσα-ίσα, ούτε ένα δάχτυλο. Τώρα αυτό, αν το αφήσει άλλα 5 λεπτάκια, θα το πιει. Πάντα θα ξερνάει ζουμάκι. Το κρεμμύδι, αλλά... ε. Ναι, αλλά. Άρα γι' αυτό την ντομάτα τη βάζουμε προς το τέλος, αφού έχουν φύγει τα περισσότερα ακριβώς. Υγρά. Ακριβώς. Exactly, Faye. Λοιπόν, τις μαζεύω εδώ πέρα και πάμε για το γέμισμα του Imam Baldi. Παίρνω ένα μαχαίρι και ένα πιρούνι ή δύο πιρούνια, ό,τι θέλουμε. Αν δεν βάλω και αυτήν εδώ πέρα. Και αρχίζω και ανοίγω τις μελιτζάνες σαν βαρκάκια. Εύκολο, έτσι. Mm-hmm. Να κάνουμε ανακεφαλαίωση. Ναι. Λοιπόν, σε λάδι,
πλένουμε και στεγνώνουμε καλά τις μελιτζάνες και τις βάζουμε να τηγανιστούν. Ωραία. Με μία χαραματιά και μετά έχεις βάλει πολλά κρεμμύδια 1,5 κιλό περίπου στο λάδι, να περάσει η ώρα να φύγουν τα ζουμιά τους. Θα τα χνίζουμε κάνα μισάωρο σίγουρα και μετά βάζεις την ντομάτα, το μαϊντανό και τώρα το πίπερο. Εντάξει. Το κάρι πότε θα το βάλεις? Το κάρι το βάζω τώρα, όμως δεν θέλω να ονομαστεί η συνταγή αυτή που κάνω η μπαμπαντή με κάρι. Είναι κολπάκι τώρα αυτό που κάνω εγώ, έτσι. Μικρό, εγώ στη γεύση δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό δηλαδή. Σας λέω, δίνει μια ωραία γεύση, δεν είναι απαραίτητο. Εμένα μου αρέσει λίγο να κουμπάω τα ποιος τι, κύριε. Με το θράσο μιλάω. Σκόρδο δεν βάζω. Α, παιδιά, ξέρετε κάτι. Ξέχασα να βάλω σκόρδο. Δεν πειράζει. Άρε θράσο, τι είσαι εσύ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θράσο, τι είσαι εσύ, δεν είσαι κάμερα, μάρε θράσο. Όπως συγγνώμη ρε παιδιά, παρετούμε. Σεφ καμερά μου. Εγώ που μου αρέσει να βάζω σκόρδο, ξέχασα να βάλω σκόρδο. Λοιπόν, ναι εκδοχή, άσκορδο και ήταν ελαφρύτο η Μάμι Μπαλντή. Χορεύουμε. Ευχαριστώ, ε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν θέλετε, μην το πάρετε τώρα τη μετρητή αυτό που κάνω, βάλτε μέσα λίγο κάρι. Okay.
κίτρινο κάρι, ένα ωραίο μπαχαρικό που δεν είναι τίποτα άλλο, πολλά άλλα μπαχαρικά λεσμένα μαζί και δίνουν ωραίο άρωμα και έχει μέσα και κουρκουμά που κάνει πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, συνεχίζω το γέμισμα στις μελιτζάνες. Μακάρι να πει να χορέψω κι εγώ. Αλλά τώρα βέβαια τελειώσει το ημάμι παλτί και σας έχω μετά και το ωραίο γλυκό. Κοιτάξτε, βάζω μέσα τις, την γέμισμα.